Έρικα Καβάζη, πάμε να δούμε τι έχει αποφανθεί το δικαστήριο, στο οποίο οδηγήθηκε πριν από λίγο ο συλληφθής 22χρονος για την υπόθεση της δολοφονίας του Καλογερόπουλου στη Λεμεσό. Έρικα, και ήταν και ένταση προηγήθηκε πριν από λίγο. Ναι, επεισοδιακή κάτια η διαδικασία, καθώς και κατά την άφηξη του υπόπτου εδώ συγγενείς και φίλοι που ανέμεναν έξω από το δικαστήριο επιτέθηκαν προπυλακίζοντας το όχημα και τον υπόπτο που επέβαινε σε αυτό, ενώ και κατά την αποχώρηση του από την αίθουσα του δικαστηρίου βρίσκονταν στις σκάλες στον πρώτο όροφο και του Φώνα Ζάνα, ισχυρή αστυνομική δύναμη. Ο ίδιος έφερε αλεξίσφαιρο γυλαίκο, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Η διαδικασία δεν επιτρέπει σε κανένα συγγενή ή φιλικό πρόσωπο να εισέλθει. Άρα το ίδιο σκηνικό με την προηγούμενη εβδομάδα που είχαν οδηγηθεί οι άλλοι δύο συλληφθέντες. Λοιπόν, ακριβώς, και τι περισσότερο έμαθες. Ούτε και σήμερα διαβάστηκαν τα γεγονότα κάτια. Οι ανακριτές θέλουν να κρατήσουν και να διαφυλάξουν, αν θέλεις, να προστατεύσουν την διαδικασία, καθώς και τρία αντίγραφα που μοιράστηκαν από τον όρκο τα πήραν πίσω, τα μάζεψε πίσω η αστυνομία, καθώς δεν θέλουν να διαρρεύσουν σημαντικά στοιχεία που έχουν σε αυτό, που περιλαμβάνονται στον όρκο, καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ να υπενθυμίσουμε ότι καταζητείται ακόμη ένα πρόσωπο. 8 μέρες λοιπόν για τον 22χρονο, ο οποίος έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των αστυνομικών αρχών, των ανακριτικών αρχών για την υπόθεση, ενώ ο ίδιος λέει μέσω του δικηγόρου του ότι δεν έχει καμία μα καμία σύνδεση με τα υποδιερεύνηση αδικήματα. Δεν έφερε στάση ο δικηγόρος του, τέθηκε υπό 8ήμερη κράτηση και έθεσε τον εαυτό του στην ανακριτική ομάδα, ώστε να βοηθήσει, όπως ανέφερε, στο ανακριτικό έργο των αρχών. Μάθαμε κάτι περισσότερο για τον 21χρονο που καταζητείται, αν θα δώσουν το όνομα του στη δημοσιότητα, αν είναι κοντά στη σύλληψή του. Εντός των επόμενων λεπτών, Κάτια, γύρω στις 12:30 ακριβώς, θα προβεί σε δηλώσεις ο υπεύθυνος του ΤΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, ο Λευτέρης Κυριάκου, και εκεί θα δούμε αν έχουν δοθεί οδηγίες και από το Αρχηγείο Αστυνομίας, ώστε να δημοσιοποιηθεί η φωτογραφία του καταζητούμενου προσώπου. Κάτια. Μας ενημερώνεις, Έρικα, μου. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, Παγκόσμια ημέρα διαβήτη.